το μετρό, γιατί έγινε και μια αναφορά στο μετρό. Το μετρό, εγώ θέλω να υπάρξει εδώ πέρα δήλωση και του Δημάρχου να πει ότι το αγκαλιάζω το μετρό. Το αγαπώ. Το θα το ενισχύσουμε. Βεβαίω το αγκαλιάζω και το ενισχύζω, αλλά δεν θέλω να είναι ει βάρο των αρχαίων, γιατί γίνονται και τα δύο και το παραδείχθηκαν όλοι. Οι προτάσεις που κάνει Δήμαρχε, πιστεύει ότι βοηθούν την ευόδοση και την πρόθεση του έργου? Βεβαίω. Βεβαίως. Ωραία, αυτό θα το θέσουμε σε μια συζήτηση την επόμενη φορά, για να μην πάρω το χρόνο. Ναι, γιατί εγώ για το μετρό θα καθυστέρησε το Αττικό Μετρό και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα χρόνο καθυστέρησε. Εγώ επιφυλάσσουμε στην επόμενη, λοιπόν, γιατί θέλω να σεβαστώ τους συναδέλφους και για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια αναλυτική αναφορά. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, επειδή το αναφέρετε, κύριε Καραφάτη. Πιστεύετε ότι ευθύνεται ο Δήμος για τις καθυστερήσεις στο μετρό? Ναι, πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό ευθύνεται ο Δήμος και ο Δήμαρχος θα μπορούσε. Επειδή πιστεύω ότι δεν βοήθησε την προώθηση του έργου. Ακριβώς. Παίρνω επικίνδυνη. Αυτό λιγάκι δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Το ότι να πιστεύω εγώ ότι εσύ δεν έχει προωθήσει το έργο. Κύριε Καλαφάτη, υπάρχουν και λίστα άλλα προβλήματα στο θέμα του μετρό. Με κυρίαρχο αυτό τη χρηματοδότηση. Δεν μιλάμε για γεγονότα συγκεκριμένα. Σηκώνεται το Υπουργείο, η κυβέρνηση στην οποία υπηρετεί και λέει η αρχαία η μετρό. Και αποδεικνύεται ότι και τα αρχαία μπορούν να συνεπάρχουν με το μετρό. Και καθυστερεί ένα χρόνο να πάρει την απόφαση. Γιατί? Να το κλείσουμε το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να επανέλθουμε στα οικονομικά, κύριε Καλαφάτη, δεν πήρα απάντηση. Για το πώς θα πορευτείτε μέσα στις δίκες οικονομικής στενότητας. Τύχες αυτή την κυβέρνηση. Και δεν άνοιξε στο στόμα σου, Σταύρο μου, για το μετρό. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι με τις προσφυγές και με την γέννηση συμπεριφορά σου πολιτικά, φυσικά, βλέπω ότι πραγματικά δεν έχεις αγκαλιάσει το έργο. Το μετρό καθυστέρησε εξαιτίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και εξαιτίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Λοιπόν, υπάρχει μια διάσταση απόψεων, την καταγράφουμε, να πάμε παρακάτω. Μα δεν είναι άποψή μου. Αυτό δεν είναι πράξη. Παρακαλώ πολύ, μην ανοίξουμε τώρα την ενότητα μετρό. Σας παρακαλώ θερμά. Δεν μπορεί να εκφράζει. Είναι μια κατηγορία, είναι μια κατορογία που βαφίλεται στη λασπολογία που έχει. Λασπολογεί το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Ο Δήμαρχος το φταίει για το μετρό. Το έχετε πάρει πιπίλα και δεν ξέρετε τι θα γίνεται. Κύριε Καλαφάτη, μπορούμε να απαντήσουμε μόνο στο ερώτημα. Αντιπαρέχομαι τον τρόπο του Γιάννη που, γιατί μιλάει για δημοσίως και νομίζω ότι δεν είναι και ο δέος τρόπος, αλλά αυτό αξιολογείται για παγκόσμια. Υπάρχει τρόπος ή όχι, Σταύρο μου? Υπάρχει αλήθεια ή όχι? Όχι, για μένα υπάρχει τρόπος, υπάρχει ευπρέπεια, υπάρχει δημόσιος λόγος. Δεν βρήσαμε κανέναν. Ωραία, αξιολογείται, είπα τον κόσμο, δεν έχετε κανένα θέμα. Κύριε Καλαφάτη, είναι ένα ερώτημα όμως. Εάν πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στο μετρό που καθυστερούν το συγκεκριμένο έργο και είναι μόνο η στάση στο θέμα του αρχαίων, θα το αφήσουμε στην επόμενη συζήτηση. Δεν πρέπει να δουλεύουν 2.000 άτομα. Θα το αφήσουμε στην επόμενη συζήτηση. Παρακαλώ πολύ, θα δικήσουμε του συμβούλου. Ναι, αλλά μην παρεμηνεύετε τα λόγια μου. Αν πάμε πίσω το βίντεο, θα δείτε ότι δεν είπα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνο ο κύριο Δήμαρχο. Άρα μην δημιουργείτε εντυπώσει. Όχι, βεβαίω. Όχι, μην τοποθετήσετε λοιπόν αντί μου. Εγώ έχω τοποθετηθεί. Ακούστηκε η άποψή μου όπω τη διατύπωση και δεν την είναι. Δεν είναι έτσι όπως την έχετε πει εσείς και την έχετε επαναλάβει. Άρα. Ότι είναι ένας βασικός παράγοντας και της κολλησιεργίας και η στάση του Δημάρχου. Ότι θα μπορούσε να το έχει αγκαλιάσει το έργο πολύ περισσότερο, να είχε βοηθήσει περισσότερο στο να τρέξει. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Να μην μείνουμε σε αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σα πιάσω από το λαιμό στο Υπουργείο Γεωργίας, απαντήστε. Στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Καλαφάτη, θα μου δώσετε μια απάντηση και στο ζήτημα των οικονομικών. Μπορείτε να πορευτείτε σε αυτό το δυσβάστημα. Το οικονομικό σα είπα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα.